αλογονοφορμική ή αλοφορμική αντίδραση με βάμα ιωδίου του φαρμακείου. Πραγματοποιείται σε 5 λεπτά όπως θα το δούμε τώρα. Αν σε βάμα ιωδίου του φαρμακείου ρίξουμε διάλειμμα καυστικού νατρίου από 0,5 έως 3 μη, τότε θα σχηματιστεί ιωδοφόρμιο. Να το, εδώ σχηματίστηκε. Μετά από την παρέλευση 5 λεπτών, το αποτέλεσμα είναι αυτό, καθώς το ιωδοφόρμιο θα καθιζάνει. Γιατί το βάμα ιωδίου του φαρμακείου περιέχει ιώδιο διαλυμένο σε ετυλική αλκοόλη μαζί με ιωδίου χοκάλιο ή ιωδίου χονάτριο. Η μακροχρόνια παραμονή, η μακροχρόνια συνύπαρξη του ιωδίου με την ετυλική αλκοόλη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιωδάλης. Το καυστικό νάτριο που ρίχνουμε αντιδρά με το ιώδιο, το αποχρωματίζει καθώς το μετατρέπει σε ιωδίουχα και υποϊωδιώδη άλατα και στη συνέχεια η πλεονάζουσα ποσότητα καυστικού νατρίου αντιδρά με την ιωδάλη και τη μετατρέπει σε ιωδοφόρμιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.